Το αυξανόμενο κόστος ζωής αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία των Ευρωπαίων, στο 93% και το 100% των Ελλήνων, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε χθες. Παράλληλα, το 66% των ερωτηθέντων από την Ελλάδα δηλώνει ότι έχει ήδη μειωθεί το βιωτικό του επίπεδο, το 29% σημειώνει ότι δεν έχει δει ακόμα το βιωτικό του επίπεδο να μειώνεται, αλλά αναμένει ότι αυτό θα συμβεί το επόμενο έτος. Κύπρος, Ελλάδα και Μάλτα συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά. Κύπρος 70%, Ελλάδα 66%, Μάλτα 65%, για εσάς που σας αρέσουν οι αριθμοί. Ακόμα μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες αναδεικνύει το 86% των ερωτηθέντων από την Ελλάδα, που απαντά ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες πληρωμής λογαριασμών τις περισσότερες φορές ή μερικές φορές. Έτσι ερχόμαστε και πέφτουμε πάνω σας, κύριε Πρόεδρε του ΙΚΑ, κύριε Γιώργο Λεχουρίτη, γιατί υπάρχουν μία σειρά από προτάσεις όλων των παραγωγικών φορέων. Υπάρχουν οι προτάσεις και του ΙΚΑ, αλλά φαίνεται ότι δεν εισακούγονται με αυτή την φτώχεια πραγματικά για το 2023 να είναι ο μεγαλύτερος βραχνάς για όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Εκείνο το οποίο είναι το ζητούμενο, ρωτώντας τον κάθε πολίτη καταναλωτή στην καθημερινότητά του, αν τα βγάζει πέρα από την ακρίβεια. Δυστυχώς δεν τα βγάζει πέρα. Και δεν τα βγάζει πέρα γιατί καθημερινά αυξάνονται οι τιμές των προϊόντων και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο πορτοφόλι στο οποίο ο πολίτης καλείται να αγοράσει προϊόντα, βλέποντάς τα να ανεβαίνουν καθημερινά. Να ανεβαίνουν οι τιμές των προϊόντων αδικαιολόγητα. Αν και ο πληθωρισμός έπεσε. Γι' αυτό το λέτε το αδικαιολόγητα, να φανταστώ. Ο πληθωρισμός είναι βιβλίο Guinness, κυρία Δουλγεράκη, στην Ελλάδα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να ανεβαίνουν οι τιμές στα προϊόντα και να πέφτει ο πληθωρισμός. Δηλαδή, τι είναι αυτό που έριξε τον πληθωρισμό? Εγώ περιμένω να μου πει κάποιος υπεύθυνος, όχι με ψέματα, αλλά κάποιος από την κυβέρνηση, τι είναι αυτό το οποίο έριξε τον πληθωρισμό? Φαντάζομαι ότι, θα περιμένετε να απαντήσουν είτε ο ΣΑ είτε στα ΙΚΟΡΑΣ, Εγώ με ενδιαφέρει να απαντήσει η ίδια η κυβέρνηση. Πώς είναι δυνατόν να ανεβαίνουν οι τιμές και να πέφτει ο πληθωρισμός? Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα, το ερώτημα το οποίο πρέπει να, πράγματι να καταγραφεί ως ένα παγκόσμιο φαινόμενο και πρέπει να γραφτεί στο βιβλίο Guinness. Και δεν το λέω κοροϊδευτικά, αλλά είναι δυνατόν να έχει 15% σχεδόν, μάλλον 12,7 αύξηση της μισθής των τροφίμων. Το ίδιο συμβαίνει και στην υπόλοιπη αγορά, στα προϊόντα ένδυσης, υπόδησης και ούτω καθεξής. Ή παράλληλα να συμβαίνει το ίδιο και στο ρεύμα, γιατί 28 με 30% είναι η αύξηση το Γενάρη στο ρεύμα από ό,τι ανακοίνωσαν οι εταιρείες ενέργειας. Και παράλληλα τα καύσιμα να είναι σε ανωδική τάση, ξαναξεκίνησαν δηλαδή. Θα μου πείτε, μα ο πληθωρισμός που καταγράφηκε ήταν το Δεκέμβριο. Ναι, γιατί έπεσαν οι τιμές των καυσίμων το Δεκέμβριο, δηλαδή έπεσαν 5 λεπτά και κάτι έγινε. Αφού από 1η-1η καταργήθηκε, 1η-1η του 23 καταργήθηκε η επιδότηση στην Αυγία, με αποτέλεσμα να είναι πάλι για ακριβό το πετρέλαιο, ενώ για το θέρμανσης. Από εκεί πέρα, κυρία Δουλγεράκη, επειδή άκουσα χθες το βράδυ τον υπουργό, τον αρμόδιο υπουργό ανάπτυξης, να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εσχροκέρδεια στην Ελλάδα και ότι μέσα από αλγόριθμους ελέγχουν την αγορά η περιβόητη Δημαία, θεωρώ ότι αυτό αποτελεί έναν εμπεγμό και μία κοροϊδία απέναντι στον ελληνικό λαό, ο οποίος βιώνει την ακρίβεια στο πετσί του, βιώνει την ακρίβεια στην καθημερινότητά του, βιώνει τη μείωση των ποσοτήτων στις συσκευασίες τροφίμων, και σε αυτήν την κατηγορία που έχει πει ο Υπουργός ότι είναι παράνομη δεν έχει επιβληθεί ούτε ένα πρόστιμο. Άρα μας δουλεύει σε τέτοιο βαθμό που η αγανάκτηση, ο θυμός του κόσμου είναι τόσο μεγάλος που πάρα πολλοί λένε κλείστε τη τηλεόραση και να τη σπάσουμε, δεν πάει άλλο. Εγώ θα ήθελα να πω παράκληση προς την κυβέρνηση, μιας και ο ίδιος υπουργός αναφέρθηκε στο όνομά μου εχθές στην εκπομπή. Είναι τιμητικό να αναφέρεται
στο ΙΝΚΑ, διότι 53 χρόνια μάχεται. Δηλαδή, τι σας είπε? Καλά. Δεν το άκουσα, είμαι ειλικρινής, δεν το άκουσα. Τι το ερώτημα είπε? Ετέθη ότι οι οργανώσεις καταναλωτών, μάλλον ετέθη οι ενώσεις καταναλωτών διαμαρτύρονται για την ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά και βεβαίως για την εσχροκέρδεια. Μα οι ενώσεις καταναλωτών έχουν να κάνουν με τη δική μου την τσέπη, γιατί εγώ διαμαρτύρομαι ως πολίτης και κατ' επέκταση διαμαρτύρεται η Ένωση Καταναλωτών. Ακριβώς, αυτό λέμε. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν οι κυβερνώντες. Η σημερινή κυβέρνηση, η προηγούμενη, η προπροηγούμενη και ούτω καθεξής. Ότι οι ενώσεις καταναλωτών δεν είναι πολιτικά πρόσωπα. Οι ενώσεις καταναλωτών μεταφέρουν την αγωνία και τον παλμό της κοινωνίας και του κόσμου. Όταν παίρνει τηλέφωνο στο κέντρο καταγγελιών ο κόσμος και λέει κάντε κάτι γιατί δεν πάει άλλο η ακρίβεια, κάντε κάτι γιατί δεν πάει το ρεύμα. Δηλαδή, κυρία Δουλγεράκη, συγγνώμη, όταν κάναμε τη συλλογική αγωγή εναντίον των παρόχων ενέργειας, ήταν λάθος στρατηγική, επειδή διεκδικήσαμε τα αυτονόητα να προστατέψουμε τον πολίτη από την εσχροκέρδεια και την κερδοσκοπία στο ρεύμα. Δηλαδή κακώς κάναμε την συλλογική αγωγή. Μα θα μου πείτε μετά η κυβέρνηση, μα άμα δεν κάναμε, κυρία Δουλγεράκη, τη συλλογική αγωγή, δεν θα παρασύραμε την κυβέρνηση να αναστείλει την επιβολή της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή έρχομαι στην παροιμία που λέει, άμα δεν κλάψει το παιδί, δεν δίνει μάνα γάλα. Στάσου τώρα, γιατί το παίρνεις μονότερμα από τα μισή, κύριε Λεχουρίτη. Αλλά να σου πω το εξής. Από τη μία, γιατί πρέπει να το ολοκληρώσουμε και να πείτε τι είπε ο Υπουργός με τις καταναλωτικές οργανώσεις. Δεν υπάρχει αυτή η ακρίβεια, δηλαδή. Αυτό δεν εννοείται. Δεν υπάρχει ακρίβεια και δεν υπάρχει εσχροκέρδεια στην αγορά. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Λεχουρίτης. Αλλά δεν υπάρχει εσωκέρδεια και ακρίβεια στην αγορά. Έχουν βγάλει μια καινούργια πλατφόρμα. Νομίζω ότι τώρα εκεί μπορεί ο κόσμος να απαντήσει. Το ή καταγγελίες, κυρία Δουργεράκη, είναι μια φόρμα που δεν χρειαζόταν να υπάρχει γιατί υπήρχε και πριν. Δεν είναι κάτι το πρωτοποριακό και το πρωτότυπο, κυρία Δουργεράκη. Το ή καταγγελίες το δημιούργησε, λέει, το Υπουργείο που υπήρχε εδώ και χρόνια. Το ή καταγγελίες δεν είναι καινούργια υπηρεσία ηλεκτρονική του Υπουργού. Για να πω ότι μπράβο, προϋπήρχε. Άρα δεν έφερε κάτι το καινούργιο. Έπαιρνε στο 1520 τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ή έμπαινε στο ΕΦΠΟΛΙΣ και έκανε τη δουλειά σου καταγγέλλοντας πρακτικές παράνομες ή πρακτικές παραπλανητικές εν ώψη της αγοράς των εκτόσεων. Αυτό δημιούργησε δήθεν τώρα το Υπουργείο, το ή καταγγελίες που θα μπαίνουν οι καταναλωτές για την περίοδο των εκτόσεων να καταγγέλουν αν υπάρχουν παραπλανητικές ή ψευδείς εκτόσεις. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σαν το αυτό που έκανε το ή καταναλωτής. Μα το ή καταναλωτής υπήρχε, δεν είναι καινούργια υπηρεσία του Υπουργείου. Μάλιστα. Για να μπαίνεις μέσα την πλατφόρμα για να συγκρίνεις τιμές από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, όποια. Τέλος πάντων, έλεος, φτάνουν πια τα ψέματα, εγώ θα πω με λίγα λόγια, γιατί έχουμε κουραστεί να ακούμε το ότι δεν υπάρχει εσχροκέρδεια. Και όταν του λες, κύριε Υπουργέ, όταν ξεκινάει 50 λεπτά η ελιά στο χωράφι και πουλάει ο παραγωγός 50 λεπτά την πράσινη ελιά, και καταλήγει στο ράφι στα 18, στα 20, στα 15 ευρώ, δεν είναι σκροκέρδια αυτό? Όταν η ελιά, η καλαμόν ξεκίνησε ένα 20, έπεσε στα 90 λεπτά και πωλείται στο ράφι στα 20,45, δεν είναι σκροκέρδια αυτό? Τι εννοείται σκροκέρδια? Τότε να μας πει τι εννοείται σκροκέρδια. Ότι έπρεπε να αγοράζει το αρνάκι στα 8 ευρώ και να το πουλάει στα 100 ευρώ. Αυτό εννοεί η εσχροκέρδεια. Θέλω πάντων να μας εξηγήσει η κυβέρνηση, γιατί εμείς ίσως δεν καταλαβαίνουμε το τι σημαίνει εσχροκέρδεια. Εσχροκέρδεια σημαίνει να παραπονιέται ο παραγωγός στο χωράφι ότι πουλάει φτηνά το προϊόν και να παραπονιέται ο καταναλωτής στο ράφι ότι αγοράζει ακριβά το προϊόν. Αυτό σημαίνει εσχροκέρδεια, κυρία Δουλγεράκη. Εάν δεν θέλει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης να αντιληφθεί την έννοια και την ερμηνεία της λέξης εσχροκέρδεια, δικαίωμά του. Ας εξυπηρετήσει αυτούς που εξυπηρετεί. Ούτως ή άλλως το 2000. Εμείς ως καταναλωτές, εμείς ως οργανώσεις καταναλωτών, θα συνεχίσουμε να ασκούμε το έργο
το οποίο μας ψήφισε ο κόσμος να είμαστε εδώ που είμαστε, να υπηρετούμε τον πολίτη στα προβλήματά του. Κύριε Λεχωρίτη, ούτως ή άλλως το 2023 θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά οικονομικά για όλους μας, ακριβώς, και αυτό καταγράφεται από πολλές παραγωγικές τάξεις, όπως επίσης και από τους ίδιους τους πολίτες. Εγώ θα πω για άλλη μια φορά, και το λέω με την καλή του έννοια, ότι δεν χρειάζεται κανένας από εμάς, καμία ένωση καταναλωτών, για να δει, και να δώσω έτσι την απάντησή μου, για να δει ποια είναι η τιμή του προϊόντος που πήρε χθες και ποια είναι η τιμή του προϊόντος που πήρε σήμερα, και πόσα βγήκαν μέσα από το δικό του το πορτοφόλι για να μπορέσει να πάρει τα τελείως απαραίτητα πλέον για το σπίτι του. Κάνατε μία αναφορά για τις προτάσεις και του ΙΚΑ όπως και των υπόλοιπων φορέων. Φαίνεται ότι οριστικά ρίχτηκε στον κοιάδα αυτό το αίτημα περί μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης, έτσι. Νομίζω ότι το Υπουργείο και η κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί ότι πρώτον οι οργανώσεις καταναλωτών δεν είναι απέναντι στις παραγωγικές τάξεις και απέναντι στις κυβερνήσεις. Οι οργανώσεις καταναλωτών είναι φορείς συνεργαζόμενοι με την εκάστοτε κυβέρνηση και τους υπουργούς, θεωρώντας ότι επειδή είναι καθημερινά στην αγορά και βλέπει από πρώτο χέρι το τι συμβαίνει, θα μπορούσε άνετα και καλύτερα να ενημερώνει τους αρμόδιους υπουργούς να παρθούν μέτρα έγκαιρα και όχι μέτρα κατόπιν εορτής. Τα ίδια μας έλεγε και το 2021 όταν λέγαμε πως, ξέρετε, πάρτε μέτρα γιατί έχει ξεφύγει η ακρίβεια. Αποδείξαμε και το 2021 ότι τα άλευρα τότε είχαν πάρει 4 φορές αύξηση, και αποδείξαμε παράλληλα ότι η ενέργεια αυξήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2021, αλλά παράλληλα είχαμε πει ότι η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο όχι παροδικό, μόνιμο. Και η απάντηση του τότε Υπουργείου και του κ. Γεωργιάδη ήταν ότι μέχρι τέλος του 2021, το πολύ μέχρι τις γιορτές, θα έχει επανέλθει η αγορά στην κανονικότητα. Αντί λοιπόν να επανέλθει η αγορά στην κανονικότητα, γιατί ήταν λαλίστατος ο κ. Υπουργός, και δυστυχώς άλλα λέει τη μία στιγμή και άλλα λέει την άλλη στιγμή, είναι δηλαδή μέχρι τέλος πάντων να μην εκτραχυνθώ, εμείς σωστά, λοιπόν είχαμε προειδοποιήσει ότι και το 2022 θα είναι μια χειρότερη χρονιά από το 2021. Ήρθε λοιπόν ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, και εκεί λοιπόν η κυβέρνηση ταμπουρώθηκε λέγοντας ότι, το είπε και χθες πάλι, ότι για την ακρίβεια φταίει ο Πούτιν, πηγαίνετε στον Πούτιν. Και όταν λέμε ότι, κοιτάξτε να δείτε, έπεσε το φυσικό αέριο, γιατί μας λέγατε ότι για την ενεργειακή κρίση και για την αύξηση της τιμής του ρεύματος φταίει το φυσικό αέριο, γιατί συμμετέχει στην ενέργεια παραγωγή, δηλαδή συμμετέχει στην παραγωγή ενέργειας κατά 40%. Έπεσε λοιπόν πάρα πολύ κάτω, σε χαμηλότερα επίπεδα πριν από το 2021, και όμως ακόμα το ρεύμα είναι ακριβό στην Ελλάδα. Γιατί, κυρία Δουλγεράκη, είναι ακριβό? Διότι κερδίζει ο Έλληνας πάροχος 3 φορές περισσότερο από ό,τι κερδίζει ο αντίστοιχος Γερμανός, Γάλλος, Ιταλός. Δεν μπορείς να συγκρίνεις, κυρία Δουλγεράκη, ανώμια πράγματα. Δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι η χώρα της ευημερίας, ότι τον ίδιο πληθωρισμό έχει η Ευρώπη. Ναι, μα ευλογημένε μου άνθρωπε, η Ευρώπη, η Γαλλία παραδείγματος χάρη, η Ισπανία έχει άλλη υγεία, άλλη παιδεία, άλλο κοινωνικό κράτος, άλλους μισθούς, άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες. Στη Γαλλία ή στην Ισπανία δεν υπάρχουν ιδιωτικά φροντιστήρια να πηγαίνουν τα παιδιά και να πληρώνει ο γονιός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κυρία Δουλγεράκη, ή να πληρώνει για να πάρει το lower ή το προφήνιση. Ανοίξαμε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Για πείτε μου. Κι όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Αυτή είναι όμως η ιστοριακή εικόνα που διώνει ο Έλληνας. Είναι κάτι το διαφορετικό. Μα ούτως ή άλλως το είπατε, ότι έχουμε ανακοινώσεις ούτως ή άλλως για τα ρεκόρ Guinness. Μείωση ή πτώση του πληθωρισμού και άνοδος των τιμών, και το καταγράφει ο καθένας από εμάς, είτε ως δημοσιογράφοι, είτε ο καθένας μέσα από το δικό του το μετερίζει και μέσα από το δικό του τον προϋπολογισμό. Κάνατε εκείνη την αναφορά που θα ήθελα να σας ρωτήσω, αναφορικά με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και αναφορικά με τις δικές σας προσφυγές στην
στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν εξελίξεις, υπάρχουν δεδομένα? Όχι, προχτές καταθέσαμε, μάλλον όχι καταθέσαμε, προχτές συζητήθηκε την Τετάρτη 11 του μηνός για την Ελπέντισον. Το πότε θα βγει μπορείτε να μην μου αναφέρετε ονόματα παρόχων, αν έχετε την καλοσύνη. Μα δεν είναι κακό, όχι, είναι δημόσια αναρτημένο αυτό. Δεν είναι δηλαδή κακό να λοιπόν, λέμε για ποια συζητηθεί, εταιρεία. Θα και συζητηθεί. Καλό είναι να μαθαίνει ο κόσμος. Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Ούτε διαφημίζουμε καμία, κάποια εταιρεία. Κάντε μου απλά τη χάρη, είναι... γιατί θα πρέπει να βρω τους εκπροσώπους αυτό. Εμένα βοηθάτε. Κανένα πρόβλημα. Εμένα βοηθάτε. Ωραία. Σαφέστατε λοιπόν. Αφού το θέλετε έτσι, εγώ. Εμένα βοηθάτε. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με το κάλεσμα που ζητάτε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς καταθέσαμε και άλλη συλλογική αγωγή. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε και άλλη συλλογική αγωγή να συζητήσουμε για πάροχο. Και πάει λέγοντας, κοιτάξτε, είναι 20 πάροχοι στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, εμείς ήδη έχουμε συζητήσει για 5-6 παρόχους και πάμε συνέχεια να συζητήσουμε για το θέμα ρήτρα αναπροσαρμογής, διεκδικώντας τα αυτονόητα. Mm. Παράλληλα, πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο για την πρώτη αγωγή που καταθέσαμε και συζητήθηκε 7 Ιουλίου. Ή 7 Ιουνίου, δεν θυμάμαι τώρα, έχω χάσει τους μήνες. Λοιπόν, περιμένουμε ακόμα την απόφαση του δικαστηρίου να δούμε τι θα γίνει για τη συλλογική αγωγή. Συνεχίζουμε λοιπόν να διεκδικούμε κάτι το οποίο έχει δίκιο ο κόσμος, γιατί το πλήρωσε πανάκριβο αυτό το ρεύμα. Του έχασε την ηρεμία, έχασε τον προϋπολογισμό του, πλήρωσε πράγματα και πληρώνει ακόμα ρήτρες αναπροσαρμογής με αναδρομική ισχύ από τον Γενάρη του 22 και δόθε μέχρι τον Ιούλιο πληρώνει αναδρομική ρήτρα αναπροσαρμογής. Δηλαδή μας παίρνουν τηλέφωνο ακόμα και σε νέους λογαριασμούς που έρχονται, που επιδοτεί το κράτος το ρεύμα, ότι έρχεται πανάκριβο ρεύμα. Δηλαδή άμα σας δείξουμε τα email των καταγγελιών που έρχουν τα καθημερινά και τι μας λέει ο κόσμος για το ρεύμα, θα πείτε και εσείς, πράγματι Πρόεδρε, πράγματι Λεχουρίτη, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο κόσμος βρίσκεται στην αγανάκτηση και ξέρετε, όταν είσαι αποδέχτης προβλημάτων της κοινωνίας, δυστυχώς γίνεσαι και ταυτίζεσαι και εσύ με την ίδια την κοινωνία. Πάντως, πολλές φορές, πάντως πολλές φορές κύριε, κύριε Λεχουρίτη, μόνο να πούμε το εξής. Μόνο να πούμε το εξής, ότι αυτή η ρήτρα, ως ρήτρα όπως πολύ διαπιστώσαμε, βγήκε μέσα από το λεξιλόγιο, απλά ξέρουμε ότι πέρασε στην τιμή του ρεύματος χωρίς την ονομασία, έτσι. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή κάποιος πλήρωνε, κυρία Δουλγεράκη, 0,04 την κιλοβατόρα και την πληρώνει τώρα 14 ή 15. Μα όταν, κύριε Λεχουρίτη, μου έρχεται ένας λογαριασμός ρεύματος, νομίζω πάλι μαζί μιλούσαμε και σας το είπα, ένας λογαριασμός ρεύματος και ανέφερα το δικό μου το παράδειγμα που μου λέει ότι ο δικός μου πάροχος, η τιμή του ρεύματος που καλείσαι να πληρώσεις μέχρι τάδε ημερομηνία είναι στα 70,64 ευρώ, σας αναφέρω το ποσό. Ωραία. Αλλά είναι αυτό το ποσό, αφαιρούμε τα 377 ευρώ της επιδότησης, εγώ τι πρέπει να καταλάβω? Ότι αν βάλετε 377 συν τα 70 ακόμα τόσο, δηλαδή βάλατε για το χρονικό διάστημα που σας λέει, για ένα μήνα, μηνιαίος λογαριασμός είναι, είχατε 400 ευρώ ρεύμα. Μα είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει? Ναι, ναι. Συγγνώμη κυρία Δουλγεράκη τώρα. Και μετά λέμε ότι δεν υπάρχει. Πάρτι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό. Λοιπόν, δηλαδή δεν είναι τρελό αυτό? Αν τα βάλετε κάτω, τα χρήματα που επιδοτεί το κράτος για τους παρόχους, φεύγει όλος ο προϋπολογισμός του κράτους για τους παρόχους ενέργειας. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να δει η κυβέρνηση να επιδοτεί αυτόν ο οποίος κλέβει? Γιατί εδώ πρόκειται περικλοπής, κυρία Δουλγεράκη. Αυτό φωνάζουμε. Αυτό έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Δυσκολίες. Δυσκολίες. Πάρα πολλές δεν δυσκολίες. Δεν είναι θέμα ότι έχουμε απέναντι την κυβέρνηση. Όχι. Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει από την αιμονή ότι όλη η κοινωνία είναι απέναντί της
αλλά η κοινωνία έχει δίκιο και είναι απέναντι στην φτώχεια. Αυτό ακριβώς το μήνυμα στέλνει, έχετε απαντήσει βεβαιότατα, αλλά είσαστε με αυτά που λέτε μέσα στο πνεύμα και του φίλου του κυρίου Κωνσταντινίδη από την Θεσσαλονίκη που μας ακούει και τον καλημερίζουμε, που λέει καλημέρα στον κύριο Λεχουρίτη. Μήπως η κάθε κυβέρνηση θεωρεί το ΙΝΚΑ αντιπολιτευτικό όργανο γιατί έτσι απλά τη βολεύει? Τέλος, τι γίνεται με τη συλλογική αγωγή για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά έχετε δώσει τις απαντήσεις. Απλά είσαστε στο ίδιο μήκος κυμάτος με αυτά τα οποία ρωτάει. Κυρία Δουργεράκη, θα το πω ότι εμείς μεταφέρουμε όπως και εσείς τον παλμό της κοινωνίας. Δεν μεταφέρω προσωπικές απόψεις πολιτικές του Λεχουρίτη ή του ΙΝΚΑ. Το ΙΝΚΑ εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ο άνθρωπος που σας έστειλε το μήνυμα, τι λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης, ότι αυτά που λέει ο πρόεδρος είναι αλήθεια. Αυτό μεταφέρουμε, την αλήθεια. Γιατί αν μεταφέραμε ψέματα, κυρία Δουλγεράκη, δεν θα με παίρνατε τηλέφωνο και εσείς και οι συνάδελφοί σας να δίνουμε καθημερινές συνεντεύξεις για ενημέρωση. Θα λέγανε ότι αυτός είναι ένας φαφλατάς, δεν ξέρει τι του γίνεται στην αγορά, άρα μας εμπέζει και μας κοροϊδεύει. Επειδή λοιπόν είμαι από τους ανθρώπους που μεταφέρω την αλήθεια και τον παλμό της κοινωνίας και χωρίς πολιτικά πρόσημα, γι' αυτό μιλάω μέσα από την καρδιά μου και πολλές φορές γίνομαι και καυστικότατος, αλλά δεν γίνομαι γιατί το θέλω. Γίνεται γιατί αυτό επικρατεί. Μεταφέρεται η δική μας η πραγματικότητα του καθενός από εμάς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θέλω καλά, για συνέχεια αυτή την κουβέντα. Επίσης, κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα σας. Δυστυχώς η ακρίβεια δεν τελείωσε και θα συνεχίσουμε να την συζητάμε όλο το 2023. Ευχαριστώ. Εδώ είστε και εδώ είμαστε. Καλημέρα. Να είστε καλά.